ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είχε κάνει κάποιες κινήσεις, κάποιες δηλώσεις. Σήμερα λοιπόν, την ίδια ώρα που και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο ακόμα ο κύριος Ρέτζι πριν από μία ώρα αναφέρθηκε ανοιχτά, λέγοντας πως υπάρχουν χώρες και μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουν τη χώρα μας εκτός Ευρώπης και σπρώχνουν για να γίνει κάτι τέτοιο, δεν βρήκε ο κύριος Γεωργιάδης μία κουβέντα να πει για τις απαράδεκτες απαιτήσεις των εταίρων δανειστών και για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 5 μήνες στη χώρα μας. 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν πραγματικά σε χρέη μέσα σε αυτούς τους 5 μήνες, όταν η χώρα για 10,5 μήνες δεν έχει πάρει 1 ευρώ από αυτά που μας ανήκουν. Δεν λέω από τα υπεσχημένα, δεν λέω με βάση το πρόγραμμα και το μνημόνιο που είχατε υπογράψει, με χρήματα και με δισεκατομμύρια τα οποία οφείλονταν ή ήταν του ελληνικού προϋπολογισμού και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το 1,2, το 1,9 και άλλα και άλλα. Έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μέσα από μια απαράδεκτη πολιτική σύσφυξης, ασφυξίας που επιχειρείται να μπει προς τη χώρα μας. Το ότι η κυβέρνηση με τη συνένεση και τη στήριξη του ελληνικού λαού όλων των αποχρώσεων θα έλεγα, αντιστέκεται στεναρά και εκφράζει αυτή τη λαϊκή θέληση να μην σκύψει το κεφάλι ο ελληνικός λαός και να μην συνεχίσει σε αυτή την κατρακύλα στην οποία τον οδηγούν κάποιες δυνάμεις στο στρατηγικό σχέδιο, το λεγόμενο time out, για το οποίο θέλουν να γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη όλη βαλκανική με 250 και 300 ευρώ μεροκάματα και με υπηρεσίες χαμηλής απόδοσης για τουρισμό, σε αυτό το στρατήγημα που έχει βεβαίως σχέση και με τις γενικότερες μεταξύ τους αντιθέσεις σε σχέση με την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού γίνεται μια σκληρότατη αντιπαράθεση, σύγκρουση. Ο ελληνικός λαός αιμορραγεί και αυτούς τους 5 μήνες, αλλά γνωρίζει πάρα πολύ καλά, διότι βλέπει και το πώς κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, ότι είναι θυσίες που πραγματικά με τη συνένεσή του τις κάνει για να φτάσουμε σε μια τίμια και πραγματική διαπραγμάτευση και μια συμφωνία που θα ανοίξει αναπτυξιακούς, επενδυτικούς και άλλους δρόμους προόδου για τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή λοιπόν που έχει κορυφωθεί για πολλωστή φορά θα έλεγα, αλλά εν ώψη της 30ης Ιουνίου που λήγει το πρόγραμμα και άρα υπάρχει μια ιδιαίτερη ένταση, όλοι καταλαβαίνουμε, στις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης που διεξάγεται. Έρχεται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επί 18 λεπτά και σφυροκοπάει την κυβέρνηση ότι μονομερώς ευθύνεται για την πίεση στην οποία βρίσκεται η χώρα, ο λαός μας, μπροστά στις συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες. Το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο και στην καλύτερη περίπτωση θα ήθελα να το χρεωθεί ο κύριος Γεωργιάδης προσωπικά και όχι όλη η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ.